μια όπρα. Λοιπόν, μία φορά. Κάτι να σε βάλω λίγο λαδάκι μέσα εδώ, να κόψει. Λοιπόν, να σου πούμε τι έχει το καρύ μέσα για να ξέρει. Ρίχνει πάρα πολύ λίγο. Φαίνεται ότι ρίχνει, αλλά δεν ρίχνει. Ωψ. Αλλά βάλτε μέσα να γίνονται όμως. Γενικά το κάρι να σου πούμε τι έχει μέσα και σου μυρίζει. Είναι ένα σύμπλεγμα από μπαχάρια. Έχει πρώτα απ' όλα σκόνη, κρεμμύδι και σκόρδο. Και τα δύο σε σκόνη. Το χαρακτηριστικό χρώμα που παίρνει το παίρνει από τον κουρκουμά, του κίτρινου που έχει. Έχει γλυκάνισο, έχει κόριανδρο, έχει όλα. Sorry, αλλά πρέπει να το κάνω λίγο. Όχι, για να μην καεί, γιατί άλλο να πάρει άρωμα και άλλο να καεί. Πρέπει να το βάλουμε για ένα λεπτάκι μέχρι να μυρίσει πολύ, να μυρίζει, να βγάλουμε τα εθέρια έλαια τα μπαχαρικά και μετά είμαστε ok. Τέλεια. Έτσι. Βάλτε το μέσα. Έτσι. Βάλτε και το κοντόπουλο μέσα. Τώρα. Μας ήρθε σε όλους, ναι. Μυρίζει, παιδιά. Αλλά μυρίζει πολύ ωραία. Λες και έχουμε κάνει εξωτικό τραπέζι. Μήπως θέλει λίγο ακόμα λάδι. Πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε, γιατί δεν βάζαμε το wok που είχαμε το πάνω το πρωί. Ξέρεις, το wok δεν πιάνει καλά στη βάση. Αυτό πιάνει πιο δυνατά, γιατί το άλλο δεν θα έχει δυνατή φυσιά. Αυτά να τα πάρω. Έχουμε λίγο νερό. Ναι, να πιείς. Ναι. Κάρι άλλο δεν θέλετε. Όχι, τελειώσαμε. Μην μου μιλάς στον πληθυντικό. Μου μιλάει στον πληθυντικό. Ναι, μωρέ, λίγο νεράκι. Ας τα ξέρω. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που θέλουμε είναι απλά να αλλάξει χρώμα το κοτόπουλο, λίγο να ψηθεί, να βάλετε ένα πιο μεγάλο σκεύος, γιατί πρέπει να γίνονται όλα συγχρόνως, να γίνονται στον ίδιο χρόνο. Θα βάλουμε μέσα και τη γλυκοπατάτα. Τη γλυκοπατάτα τη βάζω για ένα λόγο. Μπορείτε να βάλετε και κανονική πατάτα αν θέλετε. Αυτή τη γλυκοπατάτα. Πιες λίγο νεράκι τώρα. Ναι, στην υγεία μας. Να είμαστε καλά, Παναγία μου. Όλα καλά, όλα καλά. Να πούμε ότι το μάτι δεν το χαμηλώνετε καθόλου, πρέπει να είναι δυνατή φωτιά, ώστε να κάνουμε ένα stir fry με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Άμα χαμηλώσετε θα βγάλει το κοτόπουλο, τα ζουμιά και τα λαχανικά, οπότε θα βράσει και μετά θα χάσουμε όλη την αίσθηση που θέλουμε στο φαγητό. Τι έλεγε για τη γλυκοπατάτα, Αργυρό μου? Έλεγα για τη γλυκοπατάτα σε μικρά κομμάτια για να προλάβει να γίνει στον ίδιο χρόνο. Βάλτε μέσα, Άγι μου. Άντε πάλι, Άγι. Ο Άγιος αυτή τη στιγμή πίνει καφέ και με βλέπει μάλλον. Αλήθεια. Και λέω συνέχεια Άγι μου, Άγι μου, Άγι μου. Νάτσι. Άγις. Μάγκης. Έχω πολλούς με τέτοια όνομα. Μάγκης, Άγις. Ο Άγις είναι Γιωργάκης, ξέρεις. Είσαι Γιώργο. Ναι. Τι λες τώρα. Λέω και την αδερφή Γεωργία. Α, για λίγο. Όλους το ίδιο όνομα έδωσε η μαμά. Τι να τους κάνω. Λοιπόν, μόλις αλλάξει χρώμα, ναι, ναι, φτάνει, φτάνει. Η μαμά έχει κάνει συνταγή της Αργυρός. Η μαμά μου δεν κάνει συνταγή δικιά μου, ρε φέ. Δεν είμαστε καλά, δεν μαγειρεύει η μανά. Επειδή είναι περίεργη γι' αυτό. Το έχω παράπονο. Πώς τη λένε τη μαμά? Ποτέ δεν έχει κάνει συνταγή του. Ναι, το έχω παράπονο, σου λέω πραγματικά. Δηλαδή όσο κόσμο να κάνει. Την πάνε συνταγέ δικέ μου για να δοκιμάσει. Του παιδιού τη συνταγή, αλλιώ. Τη δικιά σου άμα τη μάνα τη δική μου, Κωνσταντζα. Μανούλα μου γλυκιά. Κωνσταντζα. Κωνσταντζα. Ναι, Κωνσταντζα. Ωραίο. Δύο Κωνσταντζες έχουμε στην Πάρο, τη μαμά μου και την ξεδέρφη της. Αργυρό, να βάλουμε το γόπι δίκαιο. Και χωρίς η Κωνσταντίνα είναι από τη μαμά. Η Κωνσταντίνα είναι από τη μαμά. Η Κωνσταντίνα είναι από τη μαμά, ναι. Μάλιστα. Ωραία, Φέη, βάλε και λίγο αλάτι το πίπερο, Φέη. Ναι, βεβαίως. Αλάτι. Έλα, βρε καταλαμένο. Έλα. Τι. Βάλε. Ο Γιώργος θα δοκιμάσει. Ναι, μυρίζει πολύ ωραία. Είναι και εύκολο. Αυτά τα γρήγορα που θέλουμε να... Τώρα βλέπουμε τι ώρα είναι το 12.30, πω δεν μαγείρεψε, μπαμ κατευθείαν το φτιάχνουμε. Το 12.30, μία ώρα θα έχουμε φαΐ. Αυτό ακριβώς. Η πατάτα δεν θα βράσει, Αργυρό. Θα βράσει η πατάτα, θα δεις τώρα. Κοίταξε, την γλυκοπατάτα λίγο τη φοβόμαστε, αλλά και λίγο να τραγανίζει. Δεν είναι σαν την άλλη την πατάτα. Μας αφήνει μια ωραία επίγευση. Και μαλακώνει λίγο πιο γρήγορα από την κανονική πατάτα. Θέλει λιγότερο χρόνο. Ναι. Θέλει λιγότερο χρόνο. Και λίγο να κρατάει δεν πειράζει. Δεν είναι σαν την άλλη την πατάτα που καταλαβαίνει ότι είναι ομοίωση. Είναι αλλιώς και η υφή της. Ναι. Δεν είναι σκληρή πατάτα, είναι αλλιώς. Είναι πιο μαλακιά. Ξέρεις πως μοιάζει. Μοιάζει λίγο σαν τη σελινόριζα. Αυτή την υφή έχει μέσα κάνει. Απαλό και μαλακό. Να σου λοιπόν, πω να το ρίξω εδώ για να... Ναι, θέλουμε πιο μεγάλο σκεύος. Μην το θέλω το τηγάνι, αυτό το θέλω. Εδώ μέσα έτσι όπως είναι. Αυτό είναι. Και έπεσε η γάλα καρύδας. Παιδιά, είναι απλά φανταστικό, αλήθεια. Είπα. Είναι γάλα. Είναι γάλα καρύδας. Έρχεται και δίνει γλύκα. Και έπεσε το γάλα καρύδας. Και έπεσε το γάλα καρύδας. Είναι μια γεύση που εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Την καρύδα, πεθαίνω. Από lip gloss, από ρόφημα καρύδας, από το ινδοκάριο σε όλα τα γλυκά. Και είναι κλασικό συνδυασμό το γάλα καρύδας με το κάρι. Πάει πάρα πολύ. Δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο. Εάν τώρα δεν έτυχε να αγοράσουν το γάλα καρύδας. Εάν δεν έχουμε τώρα γάλα καρύδας,
Θα βάλουμε λίγο ζωμό, στην έσχατη περίπτωση λίγο νεράκι απλά. Θα το αφήσω να βράσει γύρω στα 15 με 20 λεπτά για να βράσει το κοτόπουλό μου. Πού είναι το δυνατό τώρα, εδώ είναι το δυνατό. Τέρμα, τέρμα, άστο εκεί, γιατί στο, στο άλλο δεν πιάνει εδώ. Αυτό λοιπόν, παιδιά, τώρα. Έλα από πάνω. Αλλά το γάλα καρύδα είναι άλλο. Πάρε μυρωδιά. Σου βγάζει το φοβερό άρωμα του κάρι σου. Τη γλύκα τη καρύδα. Γιατί η μυρωδιά τη καρύδα, όπω και κανέλα, είναι γλυκιά. Έτσι. Και σε λιγώνει. Λοιπόν, αυτό τώρα έρχεται και βράζει. Θα βράσει κανένα δεκάλεπτο σε δυνατή φωτιά. Το κλείνουμε ή όχι. Θα το σκεπάσουμε, ναι, το σκεπάζουμε. Αλλά για να προλάβουμε να το δείξουμε. Το σκεπάζουμε και όσο το αφήνω και βράζει, αυτό έρχεται και πυκνώνει. Δένει. Είναι σαν να το βάλει μέσα κρέμα γάλακτο. Ναι, κάνει σάλτσα φανταστική. Παπάρες, παιδί μου, κάνουν σε εστιατόριο. Να πούμε έτσι, γλύπουν τα πιάτα. Βγάζει το πιάτο ροζ και βγαίνει άσπρο. Το γάλα καρύδας έχει λιπαρά, αλλά δεν είναι σαν την κρέμα γάλακτος. Είναι φυτικά. Είναι φυτικά. Είναι φυτικά. Τα πράσινα δεν θα τα χρησιμοποιήσω. Βεβαίως και θα τα χρησιμοποιήσω. Το βάλαμε ήδη. Όχι, 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 θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θα βάλουμε και μόνο τα άσπρα. Πού είναι το μαχαίρι σου? Εδώ. Θα το περιμένουμε τώρα να γίνει λίγο. Δεν έχω καταλάβει. Πώς κοστίζει αυτό το πιάτο αργυρό που είναι φθηνό, παιδιά. Είναι φθηνό. Λοιπόν, αυτό το κοτόπουλο. Λοιπόν, τίποτα δεν έβαλε. Και μπορεί, γιατί ξέρεις, γιατί είναι φθηνό, θα σου πω γιατί. Γιατί το φθηνό και το ακριβό το κάνουμε μόνοι μας. Δηλαδή, θέλω να κάνω ένα ωραίο φαγητό με κοτόπουλο, αλλά δεν έχω πάρα πολλά χρήματα. Μπορώ να βάλω ένα κομμάτι κοτόπουλο και πάρα πολλά λαχανικά που είναι πολύ πιο οικονομικά. Κατάλαβες και να έχω τη γεύση του κοτόπουλου, αλλά χωρίς. Να ξοδέψω πολλά χρήματα. Αυτό εδώ δεν μπορούμε να το φάμε και σκέτο. Πρέπει να βάλουμε από κάτω λίγο ρύζι μπασμάτι ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ ξέρεις πώς μου αρέσει να το τρώω. Τα ξέχασα. Γι' αυτό μου έβαλε η παγιατάκι τις φορές. Με ρεβίθια μου αρέσει. Με ρεβίθια. Τρελαίνομαι με τα ρεβίθια. Δηλαδή θέλει κάτι και με λίγο ρύζι μπασμάτι. Με ρεβίθια πώς το κάνει. Κάνεις κανονικά τα ρεβίθια. Θα βράζει. Και... Ναι, βράζει. Μπορείς να τα ρίξεις στο τέλος μέσα κανονικά. Ή το βάζεις στο τέλος μέσα ή το βάζω στο πλάι, σαν γαρνιτούρα. Ρεβίθια. Να βράσουν δηλαδή εκεί άμα θέλεις. Όχι, όχι, όχι. Κατευθείαν να βράσουν δηλαδή. Δεν καταλαβαίνει καλά να βράσει. Δεν έχεις βάλει όμως ντομάτες και πράγματα, είναι μόνο σκέτο. Τίποτα, σκέτο το ρεβίθι. Αλλά είναι φοβερή η γεύση του. Εάν θέλω να βάλω μπασμάτι και να πάρει όλο το ζουμάκι. Θα το πάρει από πάνω, μην το βάλεις μέσα γιατί θα λασπώσει. Ναι, δεν το βάζουμε μέσα. Και εγώ χωριστά το σερβίρω. Χωριστά. Και στο τέλος του βάζουμε μαζί. Βάλαμε τρία φιλέτα κοτόπουλο. Δεν ξέρω αν μα συνειδητοποιήσει. Μπορεί να φαίνεται σαν φαγητό λίγο. Αλλά άμα πάρει πραγματικά ένα κιλό ρύζι μπορεί να βράσει και να βάλει από κάτω και αυτό τρώνε 10 άτομα. 10 άτομα, παιδιά. Ναι, κάνει τραπέζι φοβερό. Η σαλτσούλα αυτή απλά δεν υπάρχει. Είναι τέλεια. Για να δοκιμάσω λίγο να γυρω κι εγώ. Κάτσε να δω αν είναι έτοιμη στα λατοπίπερα. Δεν βάλαμε καθόλου πριν να θέλει. Εγώ επειδή δεν χρησιμοποιώ. Αυτό τι είναι. Αλάτι. Ορίστηκε. Εγώ επειδή δεν βάζω αλάτι.